Με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η ΦΕ μέσα στην πόλη», συνομιλήσαμε με την πρόεδρο Νάγια Βακλατζή, περπατήσαμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και ανακαλύψαμε τις μικρές εκπλήξεις που βρίσκονταν σε τείχους των στενών του κέντρου, μεταμορφώνοντάς τους σε αφηγητές νέων ιστοριών. Η Νάγια Βακλατζή, πρόεδρος της φωτογραφικής εταιρείας Μυτιλίνης, έκανε δηλώσεις για την έκθεση φωτογραφίας «Η ΦΕΜ μέσα στην πόλη» και τον στόχο αυτής της καινούργιας προσπάθειας. Επίσης, μας παρουσίασε τη δική της έκθεση φωτογραφίας. Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Η περσινή χρονιά ήταν ένα πλήγμα για τη ΦΕΜ, γιατί ούτε μαθήματα κάναμε λόγω της καραντίνας, ούτε εκδηλώσεις κάναμε. Ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα. Πολλοί από εμάς προσπαθούσαμε με κάποιο τρόπο να φωτογραφίσουμε, έστω και λίγο, αλλά φωτογραφικά δεν είχαμε να δείξουμε τίποτα προς τα έξω. Ούτε να βρεθούμε μεταξύ μας, ελάχιστοι βρισκόμασταν όσο μπορούσαμε. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είπαμε φέτος να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Να κρατήσουμε την πλατεία, γιατί η πλατεία είναι το παιδί μας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου γίνεται και η έκθεση καλοκαιρινή στη ΦΕΜ, αλλά φέτος είπαμε να ανοιχτούμε και λίγο προς τον κόσμο, να μας γνωρίσει λίγο καλύτερα, να ομορφύνουμε λίγο τα στενά μέσα στην πόλη. Επιλέξαμε κάποια σημεία τα οποία είδαμε ότι είναι καλύτερα φωτισμένα, κάποια άλλα φωτίσαμε για να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι η πρώτη χρονιά που το κάνουμε, ελπίζουμε να γίνει κάθε χρόνο από εδώ και πέρα, με διαφορετικό ίσως τόπο, θα δούμε πώς θα το δούμε τις επόμενες χρονιές. Αλλά ναι, είπαμε λοιπόν να διευνηθούμε πιο πολύ, να μας γνωρίσει και ο κόσμος που θέλει να κάνει ένα περίπατο όμορφο μέσα στα στενά. Που αυτά τα στενά είναι γεμάτο κόσμο αυτή την περίοδο. Οπότε κάνουν τη διαδρομή τους, κάθονται, πίνουν τον καφέ τους, το ποτό τους και παράλληλα βλέπουν και φωτογραφίες μας. Τι βλέπουμε εδώ, Νάγια? Αυτή είναι η φετινή μου συμμετοχή στην έκθεση. Είναι από τις παλαιότερες δουλειές που έχω κάνει. Είναι μια έκθεση στο σταθμό Πελοποννήσου στην Αθήνα με φιλμ, το οποίο έχει σκαναριστεί και έχει γίνει φωτογραφία εδώ. Είπα φέτος να χρησιμοποιήσω κάτι πάρα πολύ παλιό, με στόχο ίσως με φέτος να γίνει και μια έκθεση, αν μας το επιτρέψουν, το χειμώνα. Ναι, γιατί είναι μια δουλειά πολύ μεγάλη που δεν έχει δειχτεί μέχρι στιγμής, οπότε είπα μήπως φέτος την κάνω. Η Μαρία Ζαγορέου, έφορος στη φωτογραφική εταιρεία Μυτιλίνης, μας μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε ως φωτογράφος στην περίοδο του lockdown και την ευκαιρία που της έδωσε η ΦΕΜ ώστε να αξιοποιήσει καλλιτεχνικά αυτή την περίοδο. Παράλληλα, μας παρουσίασε τη δική της έκθεση φωτογραφίας. Σαν να βρήκα μια καινούργια οικογένεια εδώ. Το έχω πάρει λίγο ζεστά, το τρέχουμε λίγο παραπάνω και με μεγάλη αγάπη προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, να ομορφύνουμε γενικότερα την πόλη. Μια πόλη που είναι λίγο ταλαιπωρημένη, όπως ξέρετε όλοι, για διάφορους λόγους. Το νησί μας φημίζεται από τα πολύ παλιά χρόνια για τις καλλιτεχνικές τάσεις των ανθρώπων. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια κάτι έχει γίνει και άλλαξε αυτό, σαν να ξεχάσαμε να δημιουργούμε όμορφα πράγματα. Οπότε αυτό ήταν ο λόγος, μαζί με την καραντίνα βέβαια, που η καραντίνα έκανε τα στενά μουντά, στενάχωρα. Έπρεπε να βγεις με κωδικό 6 για να κάνεις μια βόλτα σε σκονισμένες βιτρίνες, κλειστά καταστήματα, που κάθε άλλο παρά χαρούμενος έκανε. Οπότε είπαμε με την ευκαιρία αυτή να ανοίξουμε παράθυρα μέσα σε αυτά τα σκοτεινά μουντά στενά, παράθυρα στον κόσμο. Να μπορείς έτσι να κοιτάς, να φαντάζεσαι ιστορίες, να φαντάζεσαι ταξίδια, να φαντάζεσαι άλλους τόπους. Τέλος πάντων, να ταξιδεύεις μέσα από τα δικά μας μάτια. Η δική μου έκθεση είναι η καλοκαιρινή. Είναι θάλασσα, είναι η μεγάλη μου αγάπη που είναι τα παιδιά και τα πορτρέτα. Αυτό. Είναι άνθρωποι που αυθόρμητα
βγήκαν να κάνουν τον μπάνιο τους με τη μάσκα, μια και μας έχει γίνει η προέκταση του εαυτού μας. Κουρασμένοι άνθρωποι που ξεκουράζονται στο νίσκιο δίπλα στη θάλασσα και τα παιδιά που πάντα είναι χαρά, ζωή, αυτό. Άσπρο μαύρο βλέπω. Ναι, 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 αυτό. Η αλήθεια είναι έχω κάνει κάποιες προσπάθειες να βγάλω και έγχρωμο, αλλά νομίζω ότι το άσπρο μαύρο μου πάει περισσότερο. Τα βλέπω ασπρόμαυρα τα πράγματα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα στενάχωρο. Έχει τη δική του χάρη, τη γοητεία του το ασπρόμαυρο. Ένα από τα παλαιότερα μέλη της ΦΕΜ, ο Μπάμπης Τηλιανίδης, έκανε μια ανασκόπηση της φωτογραφικής εταιρείας Μυτιλίνης. Μας μίλησε για τα πρώτα κλικ μέχρι και σήμερα, κλείνοντας με την παρουσίαση της δικής του φωτογραφικής έκθεσης. Η ιστορία της ΦΕΜ ξεκινάει από μια παρέα φίλων γύρω στο 1980. Να θυμίσουμε το αείμνηστο το Θανάση το Καραγκούνια, το Γιώργο το Ντρεβλάκη, το Γιάννη το Γενιτσαριώτη, το Στρατή το Τζουλέλη και άλλους τώρα που δεν μπορώ από τα ιδρυτικά μέλη. Κάναμε παρέα τότε μαζί με το Θόδωρο το Δουκάκη, το παλιό φωτογράφο της Μυτιλίνης και σιγά σιγά η παρέα μεγάλωνε και ο Θανάσης ο Καραγκούνης μαζί με το Στρατή το Τζουλέλη πρότειναν να κάνουμε ένα σύλλογο. Και σιγά σιγά έγινε ο πρώτος σύλλογος, μαζευτήκαν τα 20 πρώτα μέλη και σιγά σιγά η παρέα άρχισε να μεγαλώνει. Κάνατε ταξίδια, έχω μάθει διάφορες ιστορίες για αυτή την παρέα, τη θρυλική. Η πρώτη μας δουλειά ήταν να βρούμε ένα χώρο. Βρήκαμε δύο μικρά δωματιάκια εδώ πέρα στην οδό Αγίου Ευστρατείου. Στήσανε τα παιδιά πρώτα, εγώ ήρθα λίγο πιο μετά. Το πρώτο εμφανιστήριο, τα πρώτα μας ζώματα που κάναμε, τη διδασκαλία που αρχίσαμε σιγά σιγά σε νεότερα παιδιά. Και μαζί με αυτά αρχίσανε και τα μικρά ταξίδια, πρώτα μέσα στο νησί και σιγά σιγά αρχίσαμε και επαφές με τους φίλους μας στο Αϊβαλί απέναντι, με τη φωτογραφική ομάδα του Αϊβαλίου. Φωτογραφίες υπάρχουν πολλές στο αρχείο της ΦΕΜ, γιατί τότε δουλεύαμε και το φιλμ. Υπήρχε το εμφανιστήριο, ήταν μια άλλη γλυκιά ιστορία πρωτού ήρθε η ψηφιακή φωτογραφία, οι οποίες τώρα βρίσκονται σε κάποια αρχεία. Χρειάζονται και αυτές τις δουλειές, πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν ψηφιοποίηση για να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Ο πρώτος πρόεδρος της ΦΕΜ ήταν ο Γιάννης ο Γενιτσαριώτης. Ακολούθησε ο Θανάσης ο Καραγκούνης. Μετά έδωσε πολύ ορμή και θέρμη στη φωτογραφία ο Στρατής ο Τσουλέλης και ακολούθησε το νεότερο μέλος, η γυναίκα, πια παραδώσαμε στη γυναίκα πια την προεδρία. Το καλό είναι ότι η ΦΕΜ ότι και πρέπει όλα τα σωματεία να ανανεώνονται. Δηλαδή εμείς εξακολουθούμε, είμαστε στη ΦΕΜ, αλλά οι νεότεροι πρέπει να παίρνουν τα ενία, να μην κολλάμε στην καρέκλα. Μ' αρέσει η φωτογραφία δρόμου. Έχω βάλει τη γειτονιά μου, την Επάνω Σκάλα, το Καρνάγιο της Επάνω Σκάλας. Ο κύριος ο Μιχάλης που είναι από τους τελευταίους που φτιάχνουν βάρκες ακόμη και συνεχίζει όσο μπορεί και έτυχε και το τράβηξε το χειμώνα, την άνοιξε μάλλον, την ώρα που έφτιαχνε μια βάρκα. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στα στενά του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλίνης, η πρόεδρος Νάγια Βακλατζή και η Μαρία Ζαγοραίου μας ξενάγησαν στις εκθέσεις που βρίσκαμε στους τοίχους, στα δέντρα και σε άλλα εφάνταστα σημεία της πόλης. Το τρανό παράδειγμα είναι αυτό το κομμάτι στους δρόμους. Όταν είχαμε την ιδέα να γίνει, είχαμε και τους ενδιασμούς μας με την έννοια ότι θα ήταν χώροι που είναι αφύλακτοι. Στην πλατεία κάθε μέρα στείνουμε τις φωτογραφίες και τις ξεστήνουμε το βράδυ. Εδώ είναι όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα εκτεθειμένα τα έργα. Είχαμε έναν ενδιασμό στο ότι αν θα σωθούν την επόμενη μέρα και όμως ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Το βλέπει σαν ένα κομμάτι της ευρύτερης έκθεσης και του αρέσει να περνάει και να κάνει τη διαδρομή του βλέποντας φωτογραφίες. Αυτό μας άρεσε και μας πάρα πολύ και είδαμε τελικά ότι
Πράγματι, ο κόσμος της Μυτιλίνης το αγαπάει αυτό το πράγμα. Σε ποια άλλα σημεία υπάρχουν εκτεθειμένες φωτογραφίες? Υπάρχουν σε όλη την Κομνηνάκη και σε κάποια σημεία στα Λαδάδικα. Δηλαδή, είναι ένας χάρτης που έχουμε φτιάξει με σημειωμένα τα σημεία των εκθέσεών μας, ώστε να μπορεί καθένας να τις βρίσκει και εύκολα. Η Νάγια Βακλατζή μας ενημέρωσε για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της φωτογραφικής εταιρείας Μυτιλίνης. Τα μαθήματα είναι η πρώτη επαφή του κόσμου μαζί μας. Δηλαδή, κάθε χρόνο κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Εγώ από την αρχή που ήρθα στην εταιρεία, από το 97, κάνω τα μαθήματα στη ΣΦΕΜ. Στην αρχή μόνη μου, αργότερα επειδή μπήκαμε και σε μια ψηφιακή εποχή, τα μαθήματα γίνανε ακόμα δυσκολότερα. Ο κόσμος ήθελε περισσότερη γνώση, οπότε αυτά τα μαθήματα εμπλουτίστηκαν και με γνώσεις αλλά και με προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια είμαστε πολλά άτομα που κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Ξεκινάμε συνήθως τον Οκτώβρη και τελειώνουμε γύρω στο Μάη. Είναι ένας μεγάλος κύκλος μαθημάτων που ο κάθε άνθρωπος που θέλει να μάθει για τη φωτογραφία, να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, μπορεί εύκολα βέβαια στο διαδίκτυο καθένας να δει, αλλά νομίζω ότι όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα και λειτουργώντας ως ομάδα, μπορείς να προχωρήσεις καλύτερα. Στα σεμινάρια αυτά που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, οι μαθητές μας έχουν και τη δυνατότητα μέσω εκδρομών, φωτογραφικών εκδρομών, να γινόμαστε όλοι μία παρέα και μία οικογένεια, που για μένα αυτό είναι και το σημαντικότερο. Να αισθανόμαστε όλοι ότι σε αυτή τη φωτογραφική εταιρεία είμαστε όλοι μία οικογένεια. Κλείνοντας, η Μαρία Ζαγοραίου μας μίλησε για το ταλέντο και τη φωτογραφία, καθώς και το πόσο έχει επηρεάσει την τέχνη της φωτογραφίας η νέα τεχνολογία. Για μένα, πραγματικά, έχει ο καλλιτέχνης και η ματιά του έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι εργαλεία. Βέβαια, όσο πιο καλό εργαλείο κρατάς στα χέρια σου, τόσο πιο καλά θα αποτυπώσεις αυτό που βλέπεις, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η έμπνευσή σου δεν παίζει ρόλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορείς και με μια πάρα πολύ απλή φωτογραφική μηχανή να τραβήξεις ένα μικρό θαύμα, ας πούμε. Αρκεί να το δουν τα μάτια σου την ώρα και είναι και η στιγμή. Το είδες, το τράβηξες, το αποτύπωσες. Τώρα, τα έξυπνα κινητά σίγουρα βοηθάνε. Αρκεί να γίνεται και σωστά η χρήση του. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια οι οποίοι έχουν έμφυτο ταλέντο και μπορούν και ανακαλύπτουν καταπληκτικές φωτογραφίες εκεί που εμείς απλά προσπερνάμε. Αλλά σίγουρα όταν εκπαιδευτείς μαθαίνεις και βλέπεις πράγματα. Εγώ, ας πούμε, οδηγούσα ξένιαστα στους δρόμους χωρίς να κοιτάω τίποτα ιδιαίτερα, παρά μόνο πρόσεχα να μην τρακάρω. Τώρα πια κοιτάω δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω αν είμαι δημόσιος κίνδυνος, αλλά κοιτάω και ψάχνω να βρω εικόνες για να τις αποτυπώσω. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Μυτιλίνης που για άλλη μια χρονιά είναι σύμμαχος και μας στηρίζει. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι ένα... ήθελε πολύ δουλίτσα και χρηματοδότηση. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί για άλλη μια χρονιά μας στήριξε και αγκάλιασε αυτό το όνειρο που είχαμε για φέτος.